την τιμή να καταθέσουμε ενώπιόν σας τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014 που αποτελεί τον τελευταίο της πρώτης καλλικρατικής του περίοδου. Και στους προηγούμενους τρεις προϋπολογισμούς αναφερθήκαμε λεπτομερώς για την επιτεκτική ανάγκη ανάληψης νομοθετικών πρωτοβουλειών από πλευράς της κυβέρνησης, δια των οποίων θα αναβαθμιζόταν ποιοτικά ο θεσμικός ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης σε διοικητικό, πολιτικό και οικονομικό επίπεδο, στα πλαίσια όμως μιας ουσιαστικής αποκέντρωσης και όχι καλλικρατικής αποσυγκέντρωσης. Ειδικότερα αναφερθήκαμε πρώτον στη χειραγώγηση της αυτοδιοίκησης, δεύτερον στη γραφειοπαθολογία του συστήματος, τρίτον στη θεσμοθέτηση αυτόνομου οργανισμού διαχείρισης των πόρων της αυτοδιοίκησης με παράλληλη κατάργηση του αδικιακού χαρακτήρα παρατηρητηρίου, τέταρτον στην κατάργηση του δεδαλόγους και αναχρονιστικού δημόσιου οπλιστικού, πέμπτον στις περικοπές θεσμοθετημένων πόρων σε εφαρμογή των μνημονιακών δεσμεύσεων, έκτον στην ανεξέλεγκτη διαχείριση των κεντρικών αυτοτελών πόρων, έβδομον στην ανάγκη μιας νέας διοικητικής και οικονομικής μεταρρύθμισης με τη βεβαιότητα ότι η τοπική αυτοδιοίκηση θα αποκτούσε μια νέα δυναμική και ανεξάρτητη πορεία στα πλαίσια του Συντάγματος και του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονομίας, ώστε να ανταποκρινόταν με συνέπεια και επιτυχία στην αποστολή της. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζετε πως και οι προηγούμενοι προϋπολογισμοί καταρτίστηκαν υπό καθεστώς άμεσης κυρής επιτροπίας και εποπτείας, στο οποίο τέθηκε η χώρα μας, για το οποίο πληρώνουμε ακριβά την ακραία δημοσιονομική προσαρμογή που ανακυκλώνει την κρίση μέσα από την ανεξέλεγκτη ύφεση. Με τις περικοπές πόρων, ακόμα και πέραν των συμπεφωνημένων δια των μνημονίων, ο προϋπολογισμός καταρτίστηκε σε ασφυκτικά πλαίσια μέσα στα οποία η εκτέλεση έργων που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής σε συνδυασμό με τις πολιτικές μας κοινωνικής προστασίας δεν είναι εύκολη υπόθεση. Έχουμε να ακολουθήσουμε ένα σκληρό δρόμο αντοχής με προοπτική, ελπίζω σε εύλογο χρονικό διάστημα, μιας ολοκληρωμένης λύσης του ελληνικού καταρχήν και του ευρωπαϊκού προβλήματος ευρύτερα. Έτσι, για να αντέξουμε στη μεταβατική περίοδο, πρέπει να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τους διαθέσιμους πόρους των κοινοτικών προγραμμάτων που αποτελούν τις μόνες αξιόπιστες και θερέγγυες πηγές χρηματοδοτήσεων. Προς τις πηγές αυτές κατευθύνθηκε και θα κατευθύνεται η Δημοτική Αρχή με πορβούς ρυθμούς. Ως προς το σκέλος των εσόδων θέλω να επισημάνω και παράλληλα να καταγγείλω μια λαθροχειρία εντός εισαγωγικών της κεντρικής εξουσίας επί των αποδοτέων στην τοπική αυτοδιοίκηση ΚΑΠ, όπως εμφανίζονται στην συνειδητική έκθεση του κρατικού προϋπολογισμού του 2014 που για το Δήμο μας φτάνει τα 2.200.000 ευρώ. Προς αποφυγή να το παρεξηγήσω, αισθάνομαι την ανάγκη να δηλώσω και πάλι κατηγορηματικά ότι ο καταγγελτικός λόγος δεν έχει χαρακτήρα αντικυβερνητικό. Δεν είναι αυτός ο ρόλος. Αλλά είναι μια κραυγή αγωνίας, ανησυχίας και προβληματισμού. Θα καταθέσω στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου για να συμπεριληφθεί στα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης προχθεσινή παρέμβασή μου που δημοσιεύτηκε στον τοπικό τύπο με τίτλο «Το πρωτογενές πλεώνασμα βλάπτει Δήμους και Δημότες». Ως προς το σκέλος των εξόδων,
όπως αυτά απεικονίζονται στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και στο συνοδεύον παράδειγμα, αποτυπώνεται η πολιτική που θα ασκηθεί στον αναπτυξιακό και κοινωνικό τομέα, ανάλογα φυσικά με τις υφιστάμενες οικονομικές δυνατότητες. Ως προς την αναπτυξιακή δομή, οι δραστηριότητες του Δήμου σε έργα και υπηρεσίες που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών αναλύονται στο ψηφιστέν τεχνικό πρόγραμμα, που βεβαίως θα ήταν ενισχυμένο κατά 733.000 ευρώ από ΣΑΤΑ, αν δεν παρακρατούνταν οι αντιστοιχούντες στο Δήμο όροι 2,2 εκατομμύρια ευρώ, και το ίδιο θα ίσχυε και για μια δυναμική κοινωνική πολιτική με πρόσθετους φόρους 1,467. Αναφορικά με τον προϋπολογισμό που για τη Δημοτική Αρχή αποτελεί εκτός από τη συμβολή του στην πνευματική και ηθική ανάπτυξη του ανθρώπου και οικονομικού αναπτυξιακού παράγοντα και παράλληλα παράγοντα ψυχολογικής στήριξης των πολιτών, ιδιαίτερα αυτών των τοπικών κοινοτήτων που ερημώνονται, έχουμε να επιδείξουμε. Οι διοργανώσεις από τον Δήμο, το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και την ΚΕΔΗ, πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και οι συνδιοργανώσεις με άλλους πολιτιστικούς φορείς, προάγουν τον πολιτισμό σε όλες τις μορφές, όπως και τον αθλητισμό. Το ίδιο ισχύει και με τις απευθείας επιχορηγήσεις στους πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς για την ευόδοση των σκοπών για τους οποίους συναισθήθηκαν και ειδικά στους εδρεύοντες στις τοπικές κοινότητες για την διατήρηση των παραδοσιών. Ως προς τον κοινωνικό τομέα, ο προϋπολογισμός του 2013 επέδειξε σημεία αναφοράς, όπως η καθήλωση των τελών καθαριότητος και φωτισμού, το ίδιο με τα τέλη ίδρυψης της Δημοτικής Ενότητας, τα οποία γνωστόν μειώσαμε το 2011, προκειμένου να προστατευτεί το εισόδημα των ασθενέστερων οικονομικά τάξεων, που δυστυχώς εξανεμίζεται από τα επιβληθέντα χαράτσια και από τις μειώσεις των μισθών και των συντάξεων, η διατήρηση στα ίδια επίπεδα με το 12 των εισόδων από τα ενίκια των εκμισθωμένων δημοτικών καταστημάτων λόγω της παρασκευής μείωσης του 2007. Οι οικονομικές ενισχύσεις προς τη δημοτική πρόνοια, οι παιδικές κατασκηνώσεις, το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για τους παιδικούς σταθμούς, το ΚΔΑ, η λειτουργία δημοτικού λαχανόκηπου κλπ. Θα συνεχιστούν και το 2014. Επιπλέον στον προϋπολογισμό του 2014, όχι μόνο δεν έχει προβλεφθεί καμία αύξηση των ανταποδοτικών τελών, αλλά έχουν προσθεθεί και δαπάνες για τη λειτουργία του κοινωνικού παντοπολίου, φαρμακείου και ιατρείου και για τη διοργάνωση συσίδιων. Για την προστάση στη φτώχεια, την εξαθλίωση και την απελπισία που δυναμητήσουν τα θεμέλια της κοινωνικής συνοχής, ο Δήμος δεν μπορεί να μένει απαθής, γιατί μας προκαλεί ανησυχία και έντονο προβληματισμό πως μικρά παιδιά φτωχών οικογενειών υποσυντίζονται προς δόξαν του κοινωνικού κράτους που κινείται στη λογική της φιλανθρωπίας. Έτσι το κοινωνικό κράτος, εκτός από κάποια επιδόματα που απλά διαχειρίζονται την εξαθλίωση, πέταξε το παλάκι στους Δήμους, δεσμοθετώντας τα κοινωνικά παντοπολία και την διοργάνωση συσιτήρων. Και το πέταξε γιατί ξέρει πως το Δήμο, που είναι ο πλησιέστερος στον πολίτη δημοκρατικός θεσμός και καταβίγιον, θα προστρέχουν οι απελπισμένοι. Συμπερασματικά, ο προϋπολογισμός του 2014 εναρμονίζεται με την οικονομική συγκυρία που βιώνει η χώρα μας. Είναι ειλικρινής, παρουσιάζει την ομή πραγματικότητα, έχει όμως κοινωνικό πρόσωπο, καθώς και τα αναπτυξιακά στοιχεία που επιτρέπουν οι διαμορφωθείς σε συνθήκες. Και υπό αυτές τις συνθήκες, η Δημοτική Αρχή με γνώμονα το συμφέρον του Δήμου και αξιοποιώντας κάθε πηγή χρηματοδότησης με σοβαρότητα και υπευθυνότητα και χωρίς υπερβολές, απλουστεύσεις, ανακρίβειες και λαϊκισμούς, τον κατήρτισε και τον κατεθέτει ενώπιον σας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
κατά τις συζητήσεις επί των προηγούμενων τριών προϋπολογισμών, οι τοποθετήσεις της μειοψηφίας συνέκυναν στην έλλειψη οράματος που δήθεν διακρίνει τη Δημοτική Αρχή. Πρέπει να γνωρίζουν οι κύριοι συνάδελφοι της μειοψηφίας πως ένα όραμα δεν εσαρκώνεται στο προϋπολογισμό μόνο με εκτελεστέα έργα, που και στον τομέα αυτών δεν υπολοιπόμαστε άλλων Δήμων, αλλά αντίθετα είμαστε μεταξύ των πρώτων που ενέταξαν έργα και σε αριθμό και σε ποσά σε κοινωνικά προγράμματα. Όραμα για μας είναι και άειλα πράγματα. Όραμα είναι πρώτα-πρώτα η χειραφέτηση της τοπικής αυτοδιοίκησης από το κομματικοκρατούμενο πολιτικό κατεστημένο, ώστε να αποκτήσει την οικονομική της αυτοδυναμία. Και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι το Δηματικό μας Συμβούλιο με ομόφωνες αποφάσεις ενέκρινε διεμού προτάσεις της Δημοτικής Αρχής. Όραμά μας είναι η διαμόρφωση και άσκηση και νέων κοινωνικών πολιτικών με στόχο τη μετάβαση του Δήμου από την κοινωνία της ελεημοσύνης στην κοινωνία της αλληλεγγύης, με πόρους που θα προέλθουν από την περιστολή των ελαστικών δαπανών και από άλλες πηγές ανειδίκευτων επτάκτων εσόδων. Θέλουμε να μετατραπεί ο Δήμος σε φορέα στήριξης όσων έχουν ανάγκη. Για την κοινωνία της αλληλεγγύης, γνωρίζετε ότι στο πλαίσιο της επιβληθής σας στη χώρα εξωπραγματικής δημοσιονομικής πειθαρχίας και διαρκούς λιτότητας, καμιά σοβαρή κοινωνική πολιτική δεν μπορεί να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί από το κράτος.